επαγγελματολογία της ομάδας μου, θα ήθελα να κάνω, μερικές αντικρούσεις στα επιχειρήματα που ανέφερε η προηγούμενη ομιλήτρια. Αναφέρεται πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τα ζώα όταν αυτά ζουν στη φύση. Όπως εμείς πιστεύουμε ότι τα ζώα είναι φτιαγμένα για να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες αυτές και να προσαρμόζονται. Επίσης, αναφέρεται ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός των ατυχημάτων. Παρ' όλα αυτά, εμείς διαφωνούμε ακράδαντα, καθώς πάρα πολύ συχνά βλέπουμε στις παγκόσμιες ειδήσεις τέτοιου είδους περιστατικά. Αναφέρεται πως μέσα από τις επισκέψεις σε ζωολογικούς κήπους, οι μαθητές διαπαιδαγωγούνται. Όμως, εμείς πιστεύουμε πως ιδιαίτερα οι μικροί μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν αναδείξει την κριτική τους σκέψη, λαμβάνουν λάθος απόψεις για το πώς πρέπει να μεταχειρίζονται τα ζώα. Επίσης, αναφέρατε πως οι διάφορες εμπειρίες... Μισό λεπτό να τελειώσω το επιχείρημα. Επίσης, αναφέρατε ότι γίνονται πολλές ενέργειες για να μοιάξει το φυσικό, το τεχνητό περιβάλλον των ζώων με το φυσικό τους. Όμως, εμείς πιστεύουμε ότι σε καμία περίπτωση το φυσικό περιβάλλον δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ένα κλειστό λουρί. Αναφερθήκατε ότι τα ζώα είναι φτιαγμένα για να προσαρμόζονται στο φυσικό σου περιβάλλον. Τι θα κάνετε όμως με την ανθρώπινη δραστηριότητα? Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας. Καταδικάζω ότι εκτός από τους ζωολογικούς κήπους, καταδικάζονται και κάθε άλλο είδους ανθρώπινη δραστηριότητα που βλάπτει οποιοδήποτε είδος ζώων. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, αναφέρατε ότι οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις συνήθειες των ζώων και κάτι που είναι πολύ πιο διαδραστικό από το